922 σελίδα είναι από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Γιώτα ζήτα κεφάλαιο και από το πρώτο εδάφιο με τη χάρη του Θεού. 922 σελίδα. Είπε δε προς τους μαθητάς, αδύνατον είναι να μη έλθωσι τα σκάνδαλα, πλην ουέης εκείνων δια του οποίου έρχονται. Συμφέρει σε αυτό να κρεμαστεί περί των τράχυλων αυτού μήλου πέτρα και να ρυφθεί στην θάλασσα, παρά να σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων. Προσέχετε σε αυτούς. Εάν δε ο αδελφός σου αμαρτήσει σε, επίπληξον αυτόν, και αν μετανοήσει, συγχώρησον αυτόν. Και αν επτάκης της ημέρας αμαρτήσει σε και επτάκης της ημέρας επιστρέψει προς σε, λέγον μετανοώ, θέλει συγχωρήσει αυτόν. Και είπον οι Απόστολοι προς τον Κύριον, αύξησον εις ημάς την πίστη. Ο δε Κύριος είπεν, εάν είχετε πίστην εως κόκκον συνάπεως, ή θέλετε η πίστη σηκάμινον ταύτην, εκριζώθητη και φυτεύθητη στην θάλασσα και ήθελε σας υπακούσει. Τις δε από σας έχουν δούλων αρωτριώντα ή πειμένοντα, θέλει πει προς αυτόν ευθύς αφού έλθει εκ του αγρού, είπα και κάθισον να φάγεις, και δεν θέλει πει προς αυτόν ετοίμασον τι να διπνήσω και περιζωστείς, υπηρέτη με έως σου φάγω και πείω και μετά ταύτα θέλεις φάγει και πει εσύ. Μήπως γνωρίζει χάριν εις των δούλων εκείνων, διότι έκαμε τα διαταχθέντα εις αυτόν, δεν μη φαίνεται. Ούτω και εσείς όταν κάμετε πάντα τα διαταχθέντα εις εσάς, λέγεται ότι δούλοι αχρίοι μεθά επειδή εκάμαμεν ό,τι εχρεωστούμε να κάμωμεν. Και ότι αυτός επορεύεται εις την Ιερουσαλήμ, διέβαινε διαμέσου της Σαμαρίας και Γαλιλαίας. Και ενώ εισήρχεται εις την ακόμην, απήντησαν αυτόν 10 άνθρωποι λεπροί ή την εστάθησαν μακρόθεν. Και αυτοί ύψωσαν φωνή λέγοντες «Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς». Και ειδών είπε προς αυτούς, υπάγετε και δείξατε αυτούς τους ιερείς, και ενώ επορεύοντο εκαθαρίστησαν. Εις δε εξ αυτών, ειδών ότι ιατρεύθη, υπέστρεψε με τα φωνής μεγάλης δοξάζων των Θεών. Και έπεσε κατά πρόσωπον εις τους πόδας αυτού, ευχαριστών αυτών, και αυτός ήτο Σαμαρίτης. Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπε, δεν εκαθαρίστησαν οι 10. Οι δε 9 πού είναι? Δεν ευρέθησαν άλλοι να υποστρέψωση δια να δοξάσωση των Θεών ή μη ο αλλογενής ούτως? Και είπε προς αυτόν, σηκωθείς είπαγε, η πίστη σου σε έσωσε, αμήν. Ένα πολύ ωραίο κομμάτι μέσα από τη γραφή. Δεν το είχα προσέξει, για να είμαι ειλικρινής, αυτό που μου φανέρωσε ο Θεός σήμερα. Ενώ διδάσκει με παρησία, αλλά δεν καταλαβαίνουν. Δεν νοούν αυτά που το Πνεύμα το Άγιο θέλει να τους φανερώσει. Γιατί η διάνοια αυτών σε συνεννόηση με την καρδιά είναι κλειδωμένες. Ενώ τους εξηγεί πράγματα που είναι νόμοι ουρανού, δεν μπορούν να κατεβούνε μέσα στην καρδιά τους, γιατί δεν τα αντιλαμβάνεται, δεν τα αγγίζει, δεν τα ψηλαφίζει καν η διάνοιά τους. Αλλάζει ο νόμος του ουρανού? Ούτε αλλάζει, ούτε αλλοιώνεται, ούτε μεταβάλλεται. Ο νόμος του ουρανού, ο οποίος ήρθε δια Ιησού Χριστού να τον εφανερώσει δια της χάριτος ο Θεός, δεν αγγίζεται. Όμως ο Θεός, επειδή είναι αγάπη, ανοίγει τις διάνοιες των ανθρώπων, και ήθελε να ανοίξει η διάνοιά μας σήμερα με αγώνα Αγίου Πνεύματος, ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει τι ο Θεός θέλει. Και αν ο άνθρωπος καταλάβει τι ο Θεός θέλει, τότε αυτομάτως αντιλαμβάνεται και σε ποιο σημείο βρίσκεται η σχέση του μεταξύ αυτού και του Θεού. Μεγαλεία εργάζεται ο Χριστός στο περπάτημά του, στη διακονία του, αυτά τα 3,5 χρόνια. Οι μαθητές είναι παρατηρητές σε όλα αυτά. Τον παρατηρούν να κάνει απίστευτες ενέργειες Πνεύματος Αγίου, τις οποίες ουδέποτε ο λαός, αλλά και κανένας άνθρωπος, είχε ξαναδεί. Και δεν έχουμε ξαναδεί μέχρι καιρού. Ενώ βλέπουν αυτές τις ενέργειες, οι αδελφοί μας οι Απόστολοι τι κάνουνε? Επιλογές. Επιλέγουν από τον Θεό ποια τους αρέσουν.
Δεν παίρνω τη διδασκαλία όπως μου τη δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν σκύβω μέσα στη χάρη του Θεού να προσευχηθώ και να πω σε παρακαλώ Κύριε, άνοιξέ μου τη διάνοια να εννοήσω τι λες, αλλά τι κάνω, επιλογές. Και οι επιλογές οι οποίες προέρχονται από την καρδιά, εάν είναι κατά Θεό, κατά την επιθυμία του Θεού, είναι μακάριες. Εάν όμως οι επιλογές μου έρχονται σε αντίθεση με τον Θεό, έχω πρόβλημα. Όταν τους δίδασκε αυτά τα πράγματα που τους έλεγε ο Κύριος, μέσα σε αυτή όλη τη διδασκαλία, ακούστε τι είπανε οι άνθρωποι, αδελφοί μας, μαθητές, Απόστολοι. Και είπαν οι Απόστολοι προς τον Κύριο, αύξησον εις ημάς την πίστην. Είχε καμία σχέση αυτό που έλεγε ο Χριστός με το αύξησον εις ημάς την πίστη εκείνη τη στιγμή? Καμία. Άλλα ήθελε να τους φανερώσει το Πνεύμα το Άγιο. Και βλέπω τώρα μέσα σε αυτό το κομμάτι ότι η καρδιά των μαθητών με την καρδιά του Χριστού μακράν απέχουσε. Δηλαδή μέσα στην καρδιά του ο Θεός εκείνη την ώρα τι είχε? Διδασκαλία ουρανού, η οποία αφορά ο ένας με τον άλλον πώς θα συμπορευθούν. Τους φανερώνει δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο το πώς θέλει ο Θεός να είναι μεταξύ τους, και αυτοί σκέφτονται μέσα από όλη αυτή την απίστευτη ευλογία που έχουν παρατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια πώς ενεργεί ο Θεός στις εξουσίες και τις δυνάμεις αυτού του πλανήτη και κάνουν επιλογή. Δηλαδή, εάν έχω πίστη θα κάνω μεγαλεία. Εάν ο Θεός τον πείσω και μου δώσει πίστη, θα λέω σε αυτό το όρος πήγαινε από εκεί και θα πηγαίνει. Δηλαδή τι κάνανε? Επιλογή προσόντων. Ωραίο προσόν να έχω μια απίστευτη πίστη και ό,τι λέω να ενεργεί ο Θεός, να συνεργεί μαζί μου και να λαμβάνω. Μα δεν το θέλει ο Θεός αυτό. Μα δεν σε κάλεσε ο Θεός γι' αυτό, δεν με κάλεσε ο Θεός γι' αυτό. Άλλα θέλει ο Θεός από αυτούς οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να τον ακολουθήσουν. Άλλα πράγματα. Πρώτον, συνένωση καρδιών. Συνένωση καρδιών πρώτον, για να την πετύχουμε εμείς μεταξύ μας πρέπει ένας έκαστος ημών να έρθει σε ένωση με τον Θεό. Παρατηρώ μέσα στα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου και λέει πίστης. Εάν δείτε τα χαρίσματα, λέει αγάπη, χαρά, ειρήνη, πίστη, πραότητα, μακροθυμία, εγκράτεια, αγαθοσύνη, σε κανένα από τα 8 χαρίσματα δεν χρειάζεται η συμμετοχή σου, η συμμετοχή μου. Σε κανένα. Χαρά. Τι να συμμετάσχεις, πώς να συμμετάσχεις, με ποια χαρά? Που έπρεπε να πιω 3 μπουκάλια ουίσκι για να συνέλθω? Που έπρεπε να πάω εκεί που πήγαινα για να βρω χαρά? Άστο, ξέχνα το, λέει ο Θεός. Μακροθυμία, πού την πουλάνε να αγοράσω? Ξέχνα την κι αυτή. Αγάπη, δεν το συζητάμε. Οι άνθρωποι αγαπάνε περισσότερο τα ζώα παρά τους ανθρώπους. Απίστευτη κατάσταση κυκλοφορεί. Μα εκεί ήμουνα κι εγώ, εκεί ήσουνα κι εσύ. Ενώ όμως με την πίστη, τι κάνει ο άνθρωπος, είναι το μόνο, ο μόνος καρπός που θέλει τη συνεργασία σου για να μπορέσει να λάβει η πίστη. Δεν θέλει ο Θεός τη συνεργασία σου για να σου δώσει χαρά, την καρδιά σου θέλει. Και μόλις του δώσει την καρδιά σου, λέει ο Θεός, πάρε τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου αφού σε βαφτίσω, και εμείς που τα λάβαμε ξέρουμε ότι έτσι είναι. Αλλά η πίστη, στην πίστη πρέπει να συνεργήσω. Γιατί βλέπω τον Πέτρο να πηδάει από το σκάφος επάνω στα κύματα, να πηγαίνει προς τον Χριστό και ξαφνικά να βουλιάζει. Εις τι εδίστα σας ολιγόπιστε? Εις τι εδίστα σας? Και τον Χριστό βλέπεις και ξέρεις ποιος είναι και την εξουσία που έχει σε όλα την ξέρεις. Εις τι εδίστα σας ολιγόπιστε? Ήθελε την πίστη του Πέτρου για να τελειώσει αυτό το περπάτημα επάνω στα κύματα. Συνεργασία λοιπόν. Άνευ πίστεως δεν δύναστε να κάμετε ουδέν. Άνευ πίστεως δεν ευαρεστητής τον Θεό.
Η πίστης τι είναι? Ελπιζομένων, δηλαδή συμμετοχή ανθρώπου και Πνεύματος Αγίου. Ελπιζομένων πεποίθησης. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Θεός είναι ζωντανός. Αλληλούια. Πιστεύω ότι ο Χριστός ήρθε στη γη και περπάτησε και σταυρώθηκε και αναστήθηκε για μένα. Αλληλούια. Ελπιζομένων πεποίθησης. Πιστεύω ότι ο Χριστός, ο οποίος ξεκίνησε το καλό έργο με μένα, αυτός και θα το τελειώσει. Δόξα στον Θεό. Πιστεύω ότι αφού αυτός μου έδωσε επαγγελίες, εάν εγώ μείνω θα τις λάβω. Το πιστεύω. Αλληλούια. Πιστεύει η Εκκλησία ότι ο Χριστός θα κάνει την αρπαγή και ας κοροϊδεύουνε όσοι κοροϊδεύουνε. Το πιστεύουμε, αδερφοί. Αλληλούια, δόξα. Ελπιζομένων πεποίθησης. Μπορεί μια Εκκλησία να έρθει εις ευχαρίστηση του Θεού εάν δεν έχει πίστη? Βάλε τώρα τον εαυτό σου να μπεις μες στην Εκκλησία και να λες: ωραία παιδάκι, πού πάω τώρα? Ρε, δεν κάθομαι να δω το τουρκικό που έχω χάσει και δύο επεισόδια, να τα συμπληρώσω, να δω τι έκαμε ο Γκιουρμπή με τον άλλονα και να τακτοποιήσω και κάποιες άλλες εκκρεμότητες. Αλλά γιατί έρχεσαι στην Εκκλησία? Έρχομαι στην Εκκλησία γιατί θέλω ο Θεός να με ευλογήσει τη ζωή μου. Έρχομαι στην Εκκλησία για να δω τους αδελφούς. Έρχομαι στην Εκκλησία για να ακούσω το Λόγο του Θεού. Τι έχει να μου πει το Πνεύμα το Άγιο σήμερα? Έρχομαι να ανορθωθεί η ψυχή μου, να ακούσω τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου μετά στην προσευχή. Αλληλούια. Έρχομαι να γεμίσω από τη χάρη του Θεού. Και αυτά πώς γίνονται? Διαπίστεως. Αλλιώς μπορείς να πας και στα σουβλάκια του ψυχογιού, να φας μια μερίδα ωραία γύρω, να πιεις και δύο μπύρες. Αλληλούια, δόξα. Η Εκκλησία του Χριστού βαδίζει διαπίστεως και διαδυνάμεως Πνεύματος Αγίου. Αμήν. Αμήν. Αυτό λοιπόν είναι προσωπικό το μήνυμα. Είναι λοιπόν ένα θέμα που ο Θεός το εργάζεται εν δυνάμει δια Ιησού Χριστού μέσα στις καρδιές των μαθητών. Και ως εκ θαύματος οι μαθητές είναι χωικοί, είναι αδύνατοι και πέφτουν σε λάθη όπως και εμείς. Ακούστε τι λέει το Πνεύμα το Άγιο. Είπε δε προς τους μαθητάς: αδύνατον είναι να μη έλθωσι τα σκάνδαλα. Πολλές φορές αναφερόμαστε στα σκάνδαλα και στους σκανδαλιστάς και σκεφτόμαστε μεγάλα και τεράστια γεγονότα τα οποία θα λάβουν ή έλαβαν χώρα και σκανδάλισαν πολλούς. Εμένα ο Θεός μου φανέρωσε όμως ότι εγώ πολλές φορές έχω γίνει σκάνδαλο ή είμαι σκάνδαλο. Και ξέρεις πως μπορείς να είσαι σκάνδαλο? Δεν χρειάζεται να κάνεις απολύτως τίποτα. Μπορείς να γίνεις απλά ένας φορέας. Να ακούσω ένα θέμα το οποίο δεν οικοδομεί και να αρχίζω να το διασπείρω. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Δεν έβαλα φωτιά εγώ, το σπίρτο έβαλε φωτιά. Μα ποιος το κρατάει? Ναι, αλλά δεν ήμουν εγώ η φωτιά. Το σπίρτο. Βρε, εσύ δεν κρατάς το σπίρτο. Ποιος έβαλε φωτιά? Δεν έκανα εγώ το σκάνδαλο. Εγώ απλά ό,τι άκουσα μετέφερα. Αλίμονο λέει όμως σε αυτούς οι οποίοι πλυνουέοι σε εκείνον δια του οποίου έρχονται. Το έχεις σκεφτεί ποτέ έτσι? Δηλαδή να είμαι ένας φορέας κακών μηνυμάτων στους αδελφούς και μεταφέρω γεγονότα άσχημα τα οποία φέρνουν σε θλίψη πνεύματος αυτούς για τους οποίους το Πνεύμα το Άγιο εργάζεται και ο Χριστός να τους φέρει σε χαρά. Κατάλαβες τίποτα, Πέτρο, Ιωάννη, Ιάκωβε? Καταλάβατε τίποτα? Ξέρετε που ήταν η σκέψη τους εκείνη την ώρα? Πώς θα γίνει, ρε παιδάκι μου, να πάρω εκείνο που ζήτησα? Πώς θα γίνει να έρθω σε μια εξουσία δυνάμεων? Καρδιά του ανθρώπου. Προχωράει και τους λέει:
συμφέρει σε αυτό να κρεμαστεί περί το τράχυλον αυτού μήλου πέτρα και να ρευτεί στη θάλασσα παρά να σκανδαλίσει έναν των μικρών τούτων. Ποιος είναι αυτός ο μικρός? Εγώ θεωρώ ότι ο μικρός είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι νέος στα πνευματικά. Μπαίνει μια νέα ψυχή μέσα στην Εκκλησία την οποία στιχαρίζει ο Θεός. Και λέει ο Θεός, αυτή η ψυχή θα είναι ένα νέο λιθαράκι το οποίο κτίζω εγώ τον οίκο μου, τον οποίον θα πάρω, στον οποίον κατοικώ. Και έρχομαι εγώ με αφροσύνη και τον σκανδαλίζω λέγοντας πράγματα για τα οποία δεν οικοδομούν. Κοιτάξτε πόσο σοβαρό είναι το θέμα. Μεταφέρω πράγματα πνευματικά στη γυναίκα μου. Κατ' εμέ είναι μέγα λάθος, ατόπιμα. Μεγάλο ατόπιμα. Συζητάνε οι άνδρες μεταξύ τους ενώπιον των γυναικών περί της Εκκλησίας. Μέγα λάθος. Ατόπιμα. Η γυναίκα είναι οικοφύλακας, δεν είναι εκκλησιοφύλακας. Για την Εκκλησία έχει βάλει ο Θεός επισκόπους, στήλους τους ονομάζει, οι οποίοι επιμελούνται τας ψυχάς. Και εγώ κάθομαι και συζητάω μπροστά στη γυναίκα μου περί αδυναμιών αδελφών και περί πραγμάτων τα οποία όχι μόνο δεν την οικοδομούν, αλλά έρχεται πιθανόν ο διαλογισμός το βράδυ και λέει, ρε παιδί μου, δεν είναι η Εκκλησία έτσι όπως την περίμενα. Και για αυτή την Εκκλησία ο Χριστός εχύνει το αίμα του καθημερινώς. Δεν κάνει σκάνδαλο. Δεν είμαι ένας φορέας μέσα σε μία αφροσύνη κακών μηνυμάτων να σκανδαλίσω τα παιδιά μου. Είναι απίστευτο, μια φορά θυμάμαι, η Εκκλησία μας πέρναγε ένα πολύ δύσκολο μονοπάτι, είχε επιτρέψει ο Θεός και είχε έρθει μια οικογένεια στο σπίτι μου, οι οποίοι δεν είναι ανάμεσά μας σήμερα. Και λυπάμαι και προσεύχομαι για αυτούς, να τους επιστρέψει ο Θεός. Και κάτσαμε στη βεράντα στο σπίτι και λέγανε, λέω, για σιγά ρε παιδιά, τα παιδιά σας είναι μπροστά. Δεν είναι καλό να συζητάμε αυτά τα πράγματα μπροστά στα παιδιά. Ας πάνε μέσα τα παιδιά. Η δε γυναίκα διαφέντευε. Γιατί δεν είναι καλό να τα συζητήσουμε, να μάθουν και τα παιδιά. Ξέρετε που είναι σήμερα. Ο ένας ο γιος έφτασε να πει, δεν υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο. Ένα παιδί το οποίο έλαβε Πνεύμα Άγιο. Ουέ λοιπόν εις αυτούς που φέρνουν τα σκάνδαλα, πρόσεχε, λέει το Πνεύμα το Άγιο. Πρόσεχε, πρόσεχε, πρόσεχε. Παρατηρείς, ακούς, κράτα τα, προσεύχου, πρόσεχε. Μακράν απέχουσι οι Απόστολοι, τους οποίους δεν τους απορρίπτει ο Θεός. Τους προετοιμάζει για ένα έργο εν δυνάμει. Προχωράει λοιπόν μετά και λέει, προσέχετε εις σε αυτούς. Όταν το σχολίασα στην προσευχή μου αυτό το πράγμα, μου είπε ο Θεός, τα μάτια σου δεν θα τα έχεις εκεί. Στο προσέχετε τους σε αυτούς, τα μάτια σου θα τα έχεις εδώ. Εδώ. Και όταν θα βλέπεις εδώ τι χάλια έχεις, τότε κατευθείαν θα κοιτάς επάνω για να βρεις χάρη. Αμήν. Αμήν. Δηλαδή θα κοιτάς το σαρκείο σου, θα κοιτάς την παλιοκαρδιά σου που είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη, και αν δεις ότι είσαι τέλειος μεταξύ αμαρτωλών, τότε έλα μαζί με τον Χριστό να κρίνουμε όλους τους άλλους γιατί είσαι τέλειος. Και λέω, Θεέ μου, όχι μόνο τέλειος δεν είμαι, είμαι ο απόλυτα ατελής άνθρωπος, χριστιανός, πρεσβύτερος, σύζυγος, πατέρας, αδελφός. Όπου και να κοιτάξω μέσα μου, ελαττώματα βλέπω.
Άρα λοιπόν το προσέχετε εις εαυτούς είναι ένα σημείο κομβικό. Πρόσεχε στον εαυτόν σου πρώτα και μόνον, πουθενά άλλου. Να μην προσέξω τη γυναίκα μου βεβαίως. Θα παρατηρώ τη γυναίκα μου σε ό,τι αφορούν τα πνευματικά, τα περί διδασκαλίας και της ψυχής της. Πρόσεχε. Έτυχε να ακούσω αδελφούς οι οποίοι εξουθενούν τις γυναίκες τους και αδελφές οι οποίες εξουθενούν τους άντρες. Αυτόν τον άνθρωπο που έβαλε ο Θεός δίπλα μου, είτε μου αρέσει είτε δεν μου αρέσει, με αυτόν θα μπω στον ουρανό αν αξιωθώ εγώ. Η πίστη εκεί τώρα που κολλάει. Η πίστη είναι στο να πάω στον Θεό και να ζητήσω, εάν πιστεύω ότι ο Θεός είναι ζωντανός, αυτόν τον άνθρωπο τον οποίον εξουθενώ μέσα μου, να μου μεταστρέψει ο Θεός αυτή τη σκέψη σε ευλογία. Έχεις δοκιμάσει ποτέ να πας έναν άνθρωπο στον Θεό και να πεις αυτόν τον άνθρωπο δεν τον πάω. Δεν με γεμίζει, δεν τον συμπαθώ, δεν είναι αυτό που ήθελα. Αλλά όμως εσύ δύνασε να κάνεις μεταστροφή των συναισθημάτων μου και να με γεμίσεις με αγάπη. Το πιστεύουμε ότι το κάνει ο Θεός. Όταν πίστεψα, δεν μπορώ να πω ότι ήμουν ερωτευμένος με τη γυναίκα μου όπως ήθελε ο Θεός. Μάλλον σαρκικά ήμουν ερωτευμένος, ήταν κτήμα μου. Να μην την κοιτάξει κανένας, να μην κοιτάξει κανέναν. Και αυτή τι ήτανε, μία δεσμευμένη ψυχή κάτω από τη δική μου σβάστηκα. Όταν όμως ήρθε ο Χριστός, πρώτα ελευθέρωσε μένα. Να πως κάνει το έργο ο Χριστός, πρώτα ελευθερώνει αυτούς οι οποίοι είναι προγνωρισμένοι. Και αφού ελευθέρωσε μένα, ναι, τι έκανε, έφερε αναψυχή στην καρδιά της Φωτεινής. Και όταν κατάλαβα ότι η αγάπη η οποία είχα εγώ για αυτή τη γυναίκα, τη σύντροφό μου, δεν ήταν η αγάπη που έγραφε μέσα ο Θεός. Η αγάπη δεν επέρεται, δεν αυθαδιάζει, δεν ασχημονεί, δεν ζητά τα εαυτής, αλλά κοιτάει τα του άλλου. Ποια άλλο. Εμένα με πόναγε λίγο το κεφάλι μου και η Φωτεινή έτρεχε σε όλα τα φαρμακεία να φέρει φάρμακα. Αυτή σερνόταν στα πατώματα και της έλεγα, κάνα τσάι ρε παιδάκι μου να πιείς. Μην κάνεις έτσι. Αγάπη είναι αυτή. Συμφεροντολογική συμβίωση. Όταν πήγα στην προσευχή και είπα, Χριστέ μου, σε παρακαλώ πολύ, βάλε μου αγάπη για αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό το λέω, αδελφοί, επειδή το βίωσα. Και ξέρω ότι όταν πάω στον Χριστό και ζητάω, όταν πάμε και ζητάμε, ο Θεός δίνει. Ο Θεός με γέμισε με μία αγάπη τελείως διαφορετική. Πολλές φορές ξυπνάω τα βράδια και την κοιτάω. Λέω για μένα, γιατί δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι τα βράδια. Την κοιτάω και λέω, με αυτόν τον άνθρωπο θα συμπορευτώ. Ροχαλίζει λιγάκι. Και τι με νοιάζει εμένα, εγώ δεν ροχαλίζω. Έχει πάρει και λίγα κιλά. Δεν κοιτάς τα δικά σου. Και τα μαλάκια, ποια μαλάκια. Εσύ έγινες μπαμπάκι. Άρα λοιπόν, εάν προσέξω στον εαυτό μου και δω τις ατέλειες, θα πάω και για το δικό μου εαυτό να προσευχηθώ στον Θεό να με διορθώσει. Όταν τα έλεγε όλα αυτά, προχωράει, αυτή είναι διδασκαλία που τους κάνει. Προχωράει και τους λέει, εάν προσέχεις τον εαυτόν σου και δεις την αναξιότητά σου και τα χάλια σου, γιατί είσαι πλήρης από αυτά, τότε θα καταλάβεις ότι χρειάζεσαι να έρθεις σε μένανε και να βρεις χάρη και έλεος. Και επειδή πάει το παιδί του Θεού, ο άνθρωπος, στον Θεό και βρίσκει χάρη και έλεος, έρχεται τώρα ο Θεός και σου λέει, εδώ θα κάνεις ανταπόδοση. Σε ποιο να κάνω ανταπόδοση, ακούστε τι λέει. Εάν δε ο αδελφός σου αμαρτήσει είσαι επίπληξον αυτών, όχι με σφαλιάρες, επίπληξον με τριαντάφυλλο. Θα τον χαϊδεύεις, τα λόγια σου θα είναι
τριανταφυλαίνια. Ε, Λάζαρε, τσούνα. Όχι έτσι. Αδελφέ μου, γυναίκα μου, παιδί μου, κόρη μου, αυτό που κάνεις δεν είναι καλό. Με φέρνεις σε στεναχώρια. Επίπληξον αυτόν, μου δίνει το δικαίωμα αυτό. Και αν μετανοήσει, συγχώρησον αυτόν. Προσέξτε η καρδιά του ανθρώπου. Έρχεται ένας μετανοημένος, γι' αυτό λέει προσέχετε εις αυτούς. Και λέει αδελφέ μου, μπαμπά, σύζυγε, έκανα λάθος, συγχώρησέ με. Και εγώ εκείνη την ώρα φουσκώνει η καρδιά μου και λέω βεβαίως έκανες λάθος. Είχα δίκιο, το ήξερα. Το χάσες το παιχνίδι. Το χάσα. Όταν έρθει και ταπεινωθεί ενώπιόν μου ο αδελφός μου και πει συγγνώμη, συγγνώμη αδελφέ μου, εκείνη την ώρα πρόσεξε, γιατί παν το πλήρωμα της θεότητος κατοικεί μέσα του. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχει μετανοήσει. Και όταν μετανοεί ο άνθρωπος, ανοίγει διάπλατα την ψυχή του, την καρδιά του και το πνεύμα του, εννοώντας την αναξιότητά του, και ο Θεός έρχεται και κατοικεί πλουσίως. Γιατί? Είναι ταπεινό στο πνεύμα. Και ο Θεός που κατοικεί στο ταπεινού το πνεύμα και στο συντετριμένο την καρδιά. Δεν είναι εύκολο να πας να μετανοήσεις. Δεν είναι εύκολο να πας στον άλλον και να του πεις συγγνώμη. Παλεύεις με την καρδιά σου, παλεύεις με τη λογική σου, παλεύεις με το ένα, παλεύεις με το άλλο. Με όλους πρέπει να τα βάλεις που είναι μέσα σου. Και αφού τους πλακώσεις όλους και τους ρίξεις κάτω, τότε θα πας να βρεις έλεος. Έλεος. Θυμάστε τον Ιακώβ πως πλησίασε τον Ισάφ. Δεν πήγε αστειευόμενος. Έστειλε δώρα. Τα δώρα του Ιακώβ τι είναι? Πνευματικές προσφορές προς τον Θεό. Η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Έκαμα λάθος και έκαμα ζημιά στον αδελφό μου. Συγχώρεσέ με πατέρα. Και όταν η μετάνοια είναι εκ καρδίας ειλικρινής, ο Θεός έρχεται, σε γεμίζει με το Πνεύμα το Άγιο και σου δίνει δύναμη να πας. Πάρε Ιακώβ να δώσεις προσφορές στον Ισάφ για να σε δεχθεί. Ο Ισάφ δεν παίζει. Έχει δύναμη ο Ισάφ. Και δεν πήγαινε και με τις καλύτερες προϋποθέσεις ο Ισάφ να συναντήσει τον Ιακώβ, πήγε να του πάρει το κεφάλι. Θυμόταν ο Ισάφ τι του είχε κάνει ο Ιακώβ. Εμείς όταν πάμε να ζητήσουμε συγγνώμη από τον Θεό, πρέπει να ξέρουμε ότι η μάχαιρα του σατανά, του κατήγορου, είναι έτοιμη να πέσει στο κεφάλι μας. Τον βλέπεις, συνέχεια κατηγορεί, συνέχεια κάνει τώρα, συνέχεια λάθη κάνει, συνέχεια το άλλο. Και ο Θεός δεσμεύεται, του δένω τα χέρια. Με τις αμαρτίες μου, με τις ανοησίες μου, με την πολυλογία μου, με την αφροσύνη μου. Πότε του λύνω τα χέρια? Με την ειλικρινή μου μετάνοια. Όταν λοιπόν λέει έρθει ο αδελφός σου προσε, επίπληξέ τον και αν μετανοήσει συγχώρησέ τον. Και αν επτάκης της ημέρας αμαρτήσει σε και επτάκης της ημέρας επιστρέψει προσε λέγον μετανοώ, θέλει συγχωρήσει αυτόν. Υπάρχει τέτοιος ανόητος? Εγώ το σκέφτηκα εκείνη την ώρα και λέω ρε παιδί μου, 7 φορές. Ποιος άνθρωπος είναι αυτός που μπορεί να έρθει και να με πειράξει 7 φορές μέσα σε μια μέρα? Λέω το βρήκα. Η γυναίκα μου είναι. Μετά λέω γιατί δεν είναι η γυναίκα μου? Τα παιδιά μου ίσως? Και μου λέει το Πνεύμα το Άγιο, κοίτα πιο κοντά. Εσύ είσαι αυτός. Εσύ είσαι αυτός. Ο οποίος όχι επτάκης, αλλά εβδομικοντάκης επτά την ημέρα βρίσκεσαι ελλιπής ενώπιόν μου και σε συγχωρώ. Δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι τώρα εγώ καταλαβαίνω ότι αφορά εμένα. Δηλαδή είναι αυστηρά προσωπική η διδασκαλία για τον καθένα από εμάς που την ακούει σήμερα. Αυστηρά προσωπική. Εγώ ο Θεός λέει σε συγχωρώ 490 φορές την ημέρα.
Εσύ δεν μπορείς να συγχωρέσεις 7 φορές τον άλλον. Αλλά η σκέψη μου που πήγε, μα τόσο ανόητος είναι ο άλλος να με αυτώσει 7 φορές. Και είμαι εγώ τελικά. Τα ακούν όλα αυτά. Ακούνε τη διδασκαλία. Και επειδή το μυαλό τους τρέχει όπως τρέχει ίσως και το δικό μας σήμερα αλλού, του λένε αυτό, δηλαδή αλλού για αλλού. Άλλα λέει και άλλα λένε. Και είπαν οι Απόστολοι προς τον Κύριο, αύξησον εις ημάς την πίστη. Να γιατί ξεκίνησα στην αρχή με αυτό το κομμάτι. Διδασκαλία, αύξησον εις ημάς την πίστη. Αλλού η καρδιά του Θεού, αλλού οι βουλές του Θεού, αλλού η καρδιά των ανθρώπων, των μαθητών, αλλού οι βουλές που βουλεύονται οι άνθρωποι. Εμείς δηλαδή. Τους εξηγεί λοιπόν παρακάτω ότι αυτά για να τα κάμετε, αυτά όλα όπως μου τα έδωσε ο Θεός, είναι βήματα πνευματικά. Πρόσεχε να μην είσαι σκάνδαλο, πρόσεχε στον εαυτό σου. Μάθε να συγχωράς καθώς συγχωρείσαι. Φτάνει τώρα σε ένα άλλο και τους λέει, τους μιλάει για την ταπείνωση. Εσύ σκέφτεσαι ότι αν σου αυξήσω την πίστη, θα γίνουν όλα μέσα στη ζωή σου ρόδινα. Σκέφτεσαι ότι αν παντρευτείς, όλα θα πάνε καλά. Λες και θα πατήσεις ένα κουμπάκι και όλα θα πάνε καλά. Θα μπεις σε άλλη διαδικασία. Σε άλλο πρόγραμμα. Αυτό που έχω ανάγκη τι είναι? Η παρουσία του Θεού στη ζωή μου. Είτε ελεύθερος, είτε παντρεμένος, είτε με παιδιά, είτε νέος, είτε γέρος. Και για να έχω την παρουσία του Θεού, τους λέει παρακάτω, αφού τους απάντησε και τους λένε για το σκόκο, το προσπέρασε δηλαδή ο Κύριος, τους εξηγεί και τους λέει ότι εάν λέει έρθει ο δούλος από τον αγρό, που είναι δούλος σου, και σε υπηρετεί και έχεις κάθε εξουσία επάνω του και στο πνεύμα του και στην ψυχή του και στο σώμα του, ό,τι θες τον κάνεις. Του έχεις πει ποτέ, βρε ταλέπορε, σε λυπάμαι, σε βλέπω εισιδρωμένος, σκονισμένος, από τι ώρα έχεις να φας? Από το πρωί αφεντικό και είναι 6 το απόγευμα. Κάτσε ρε πουλάκι μου να φας, να σου βάλω και ένα ποτηράκι νερό. Το έχεις πει ποτέ αυτό? Αλλά τι του λες, ρε, Άργησες. Για βάλε τώρα, βάλε μου να φάω. Σκληρό είναι αυτό. Ταπείνωση είναι δυνατή, είναι σκληρή. Γιατί μαστιγώνει το εγώ. Το σώμα πονάει εξωτερικά, η εσωτερική όμως μαστιγωμή είναι πιο δυνατή. Το εγώ δεν με σκέφτεται καθόλου. Τόσες ώρες δούλευα στον αγρό. Μπορεί αυτό να συμβαίνει σε ένα ζευγάρι που ένας εκ των δύο δεν έχει αναγεννηθεί, βεβαίως. Μπορεί να είμαι ένας άνθρωπος του οποίου ο Θεός να έχει κάνει χάρη και να έχει βάλει δίπλα μου ένα λάβαν που λέγεται άντρας, σύζυγος, γυναίκα, παιδί, και μη αναγνωρίζοντας ότι μέσα από αυτό ο Θεός θα με ευλογήσει σφόδρα σφόδρα, έρχομαι σε μια αγανάκτηση. Δουλεύω, κοπιάζω, ξέρει ότι πήγα στην εκκλησία, είμαι κουρασμένος, είμαι κουρασμένη και περίμενε να έρθω και στο σπίτι και να κάνω και το ένα και να κάνω και το άλλο. Και έρχεται αγανάκτηση. Ενώ τι τους λέει? Όταν κάμετε πάντα τα διαταχθέντα εις εσάς, λέγεται ότι δούλοι αχρή είμεθα, επειδή κάμαμε ό,τι χρεωστούμε να κάνουμε. Εμείς το λέμε, αδελφοί, αυτό? Εγώ δεν το λέω. Ξέρετε πότε το λέω? Όταν είμαι καλά ενωμένος με τον Κύριο. Γιατί με έβαλε ο Θεός στην οικογένειά μου? Δούλος είμαι. Δεν οφείλουν, λέει, τα παιδιά να πλουτίζωσαι για τους γονείς, αλλά οι γονείς για τα παιδιά. Δούλος είμαι. Να παρατηρώ το περπάτημά τους, να αγωνιώ, να προσεύχομαι, να κλαίω, να στεναχωριέμαι, να νηστεύω. Δούλος είμαι, δούλος είσαι. Δεν με έβαλε ο Θεός να εξουσιάζω. Άσε που την είδα την εξουσία μου και ντράπηκα.
αλλά θέλω να βρίσκω χάρη και να είμαι δούλος και να πηγαίνω ενώπιον των ανθρώπων που με έβαλε ο Θεός, αν είναι δυνατόν, με γόνατα ψυχής και να βρίσκω χάρη από το Θεό. Τα ακούν αυτά οι μαθητές, δεν νομίζω να καταλάβανε τίποτα, και τους κάνει εμπράκτος τώρα ένα ωραίο πρακτικό μάθημα. Περνάει μέσα από τη Σαμάρια και τη Γαλιλαία για να πάει στην Ιερουσαλήμ. Τον ακολουθούν, πιστεύω, όλοι. Από πίσω, όπου πάει, έχει τους ανθρώπους που τον ακούν. Η Σαμάρια είχε δείξει στο παρελθόν ότι δεν τον ήθελε, δεν ήτανε αποδεκτός. Και μέσα στη Σαμάρια, ως εκ θαύματος, είναι 10 άνθρωποι λεπροί, οι οποίοι όταν μάθαν ότι περνάει ο Χριστός, πήγανε σε συνάντηση αυτού και ύψωσαν, λέει, φωνή λέγοντες, «Ιησού επιστάτα, ελέησον ημάς». Εμείς αυτό δεν το λέμε, το έχουμε ξεχάσει. Ελέησον ημάς. Για να πεις ελέησον ημάς σημαίνει ότι χρειάζεσαι έλεος. Δεν έχω εξουσία, δεν έχω τίποτα. Και παρατηρώ ότι ακόμα και τώρα που ο Θεός με κάλεσε και με έχει βαπτίσει με πνευμάγιο και με έχει αναγεννήσει και ξέρω το λόγο στο μέτρο που το ξέρω, κάνω λάθη. Και δεν λέω στον Θεό ελέησέ με. Αλλά πρέπει να τους φέρει σε τέτοια κατάσταση, να είναι σε τέτοιο σημείο απόλυτης ταπείνωσης για να έρθουν ενώπιον του Θεού. Και κοιτάξτε τώρα τι λειτουργεί εκεί. Όταν τον πλησιάσανε και του είπανε «Ελέησον ημάς», μείναν από μακριά. Απόκληροι, παριές, άνθρωποι που ήτανε στο περιθώριο. Και δεν είναι και πολλά τα χρόνια που η ανθρώπινη ζωή δεν είχε καμία εξουσία. Θυμάμαι κάποτε σε ένα καράβι που ήμουνα, κάναμε βάρδια με έναν συνάδελφο, ήταν από τη Μάνη. Πιο μεγάλος ο Γιάννης, καλή του ώρα. Και μου έλεγε ιστορίες από το χωριό, πόσο σκληρή ήταν η ζωή και δύσκολα τα πράγματα. Και μου έλεγε για την μηδαμινή αξία της γυναίκας. Λέω, γιατί βρε Γιάννη, είχε μηδαμινή αξία η ζωή της γυναίκας? Α, μου λέει, οι άντρες ήταν όλη μέρα στο καφενείο όταν δεν είχε ελιές. Η γυναίκα πήγαινε και έκανε όλες τις δουλειές. Και αφού τέλειωνε όλες τις δουλειές, δηλαδή έβαζε πλυντήριο, έπαιρνε τα μάξι, πήγαινε στο κομμωτήριο, μίλαγε 3 ώρες στο κινητό με τις άλλες γυναίκες, έκανε σπα, πέρναγε με το γάιδαρο από το καφενείο να πάρει τον άντρα, στον οποίο γάιδαρο δεν καθόταν πάνω η γυναίκα, ήταν φορτωμένος με κλαριά για να πάει να φτιάξει πίτα να φάει ο άντρας. Ανέβαινε λοιπόν επάνω στο γάιδαρο ο άντρας και η γυναίκα πήγαινε, μου λέει, με ένα σκοινί 15 μέτρα μπροστά. Λέω, καλά, τι 15 μέτρα μπροστά, γιατί? Δεν ξέρεις, μου λέει. Λέω, γιατί να? Είχαν μείνει νάρκες, μου λέει, από τους Γερμανούς. Καταλάβατε? Πάρε πουλάκι μου το σκοινί και τράβα 15 μέτρα μπροστά. Και άμα πατήσεις καμιά νάρκη, να μην πάω εγώ και ο γάιδαρος. Εσύ, καλή ψυχή. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Όταν μου το είπε, δεν πίστευα στα αυτιά μου. Όχι πολύ μακριά, πριν μερικές δεκαετίες. Καμία αξία. Σκεφτείτε λοιπόν αυτούς τους 10 σε έναν χώρο ο οποίος ο Χριστός δεν ήταν αποδεκτός. Όταν όμως έρχεται η απόλυτη εξαθλίωση του ανθρώπου, εκεί ταπεινώνεται η καρδιά. Ιησού επιστάτα, αλληλούια. Και εκεί φανερώνει ο Θεός ότι η πίστης αυτών των ανθρώπων συνήργησε με την αγάπη του Θεού και έφερε αποτέλεσμα.
Πηγαίνετε, λέει, στους ιερείς, δείξτε τους εαυτούς σας. Και πηγαίνοντας, λέει, αυτοί θεραπεύτησαν. Ο ένας εξ αυτών επέστρεψε. Οι εννέα λάβανε, φύγανε, όπως πολλές φορές είμαστε κι εμείς. Δεν αποδίδουμε στο Θεό την εύνοια, την τιμή και το σεβασμό που του οφείλουμε, ενώ αυτός ενεργεί καθημερινά στη ζωή μας. Δεν του οφείλουμε. Όταν τον είδε ο Κύριος, δεν καθαρίστησαν, λέει, 10. Οι άλλοι 9 του, λέει, πού είναι. Δεν ευρέθησαν άλλοι να υποστρέψουν ή διαναδοξάσουν τον Θεό, ή μη ο αλλογενής ούτως. Είπα και του, λέει, η πίστη σου σε έσωσε. Και για να κλείσω, η ερώτηση που κάνει ο Θεός μετά από αυτά που ακούσαμε. Σήμερα, καθώς άκουσες το λόγο του Θεού, εσύ τι θα έλεγες? Κύριε, αύξησον εις ημάς την πίστη, καλό είναι. Ή θα έλεγες ότι δούλοι αχροί είμεθα, επειδή εκάμαμεν ό,τι χρεωστούμε να κάνουμε. Τι επιλέγεις? Εγώ κατάλαβα σήμερα ότι όλα είναι κατά χάριν στη ζωή μου. Και τα λόγια τα οποία λέω και το χαμόγελο το οποίο δίνω σε έναν αδελφό και η καλοπροαίρετη σκέψη για έναν αδελφό, όλα τα ωραία είναι του Θεού. Εάν ο Θεός τον εβάλω λίγο στην άκρη και πω άσε με να περπατήσω λίγο μόνος μου, δεν θέλω να σκεφτώ τι θα βγει από μέσα μου. Μας προτρέπει, λοιπόν, ο Θεός σήμερα, αδελφοί. Εάν καταλάβαμε τι είπε ο Θεός, να πούμε αχρή η δούλη είμαι θα, αμήν ο Θεός να μας ευλογήσει. Ο Κύριε.